Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα γλυκό που ξέρω ότι αρέσει σε όλους. Είναι το τιραμισού. Η συνταγή που θα κάνω είναι αυθεντική από την Ιταλία. Μου την έστειλε μία φίλη που είναι στο Μιλάνο χρόνια και θα την κάνω όπως την κάνουν στο Μιλάνο. Τα υλικά που θα χρειαστώ είναι 7 αυγά. Έχω χωρίσει τους κρόκους με τα σπράδια. Τα σπράδια όμως δεν τα έχω βάλει όλα, έχω βάλει από τα 4 αυγά. Τα 3 τα πέταξα. Έχω 3 πακετάκια, κουπάκια μασκαρπόνε, τυρί. Έχω 7 κουταλιές ζάχαρη της σούπας. Έχω 2 πακέτα σαβαγιάρ να στρώσουμε μετά στο πυρέτσι να κάνουμε το γλυκό μας. Έχω 3 κουταλιές εδώ ζάχαρη για να βάλουμε μέσα στον καφέ. Έχουμε καφέ εσπρέσο, τον οποίο μετά θα δούμε πόσος είναι και θα βάλουμε 3 φορές από όσος είναι ο καφές νερό, βραστό. Και στο τέλος από πάνω θα βάλουμε κακάο. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτα θα βάλουμε τους κρόκους. Με τις 7 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Εκεί. Και ανοίγουμε το μιξεράκι μας. Πάρα πολύ καλά η ζάχαρη, να μην έχει κομπάκια, και μετά θα ρίξουμε το μασκαρπόνε. Θα αρχίσουμε να ρίξουμε κουταλιά κουταλιά το μασκαρπόνε για να ενσωματωθεί με τη ζάχαρη και τα αυγά. Η κρέμα μας έγινε πάρα πολύ ωραία και τώρα θα ρίξουμε τη μαρέγκα που κάναμε.
Παλές κινήσεις προσπαθούμε όσο μπορούμε. Μη μας φύγει ο αέρας. Από κάτω προς τα πάνω. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Θα την βάλουμε στο ψυγείο λίγο. Και θα ξεκινήσουμε με τα σαβαγιάρ. Έχουμε στην κούπα λίγο κάτω από το τέλος τον καφέ, τον εσπρέσο. Τον ρίχνουμε μέσα. Και θα βάλουμε και τρεις κούπες, όχι πάλι μέχρι το τέλος, εκεί, νερό, μία, δύο, και μία τρεις, είμαστε ok. Θα βάλουμε για τις τρεις κουταλιές ζάχαρη. Εκεί. Θα ανακατώσουμε καλά. Να διαλυθεί η ζάχαρη. Αρχίζουμε να στρώνουμε τα σαβαγιάρ. Πριν όμως στρώσουμε τα σαβαγιάρ, θα βάλουμε κάτω στη βάση μία λεπτή στρώση από την κρέμα. Πολύ λεπτή. Λίγο τα σφίγγουμε με το χέρι μας να φύγουν τα νερά, γιατί αν τα αφήσουμε θα μας βγουν στο γλυκό. Λίγο, όχι πολύ, για να τα λιώσουμε. Δεν τα βουτάμε για να τα αφήσουμε μέσα ώρα. Απλά κάνουμε αυτό το πράγμα και το βγάζουμε. Το στραγγίζουμε λίγο, φεύγουν τα πολλά νερά και το βάζουμε στο πυρεξάκι μας. Αυτό. Αυτό. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε τη μισή κρέμα, την άλλη μισή στην άλλη στρώση. Δεν ήθελε πολύ ώρα στο ψυγείο, ούτε 2 λεπτά δεν το άφησα. Ίσα ίσα για να φτιάξω τον καφέ, μην νομίζετε ότι πρέπει να μείνει στο ψυγείο πολλή ώρα η κρέμα. Μετά θα μείνει. Γιατί μετά δεν σερβίρεται αμέσως.
δεν κόβεται αμέσως. Κομμένο θα το δείτε αύριο. Βάλαμε τη μισή κρέμα. Στρώνουμε καλά καλά με την ανάποδη μεριά του κουταλιού. Έτσι. 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 Ωραιότατα. Και τώρα ξεκινάμε τη δεύτερη στρώση με τα σαβαγιάρ. Πάμε στο καφέ. Στραγγίζουμε να φύγουν τα πολλά υγρά, γιατί μετά θα μας βγουν μέσα στο γλυκό. Στρώσαμε και τη δεύτερη στρώση τα σαβαγιάρ και τώρα στρώνουμε πάλι από πάνω την κρέμα μας. Το τιραμισού μας έχει γίνει. Τώρα το μόνο που πρέπει είναι να ρίξουμε κακάο από πάνω. Πολύ κακάο. Το τιραμισού μας είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε στο ψυγείο, αλλά δεν θα σας κόψω κομμάτι τώρα, γιατί θέλει 3-4 ώρες να μείνει στο ψυγείο. Οπότε θα σας κόψω αύριο κομμάτι και θα σας το βάλω. Να σας πω τα υλικά άλλη μια φορά, για να τα ξέρετε. Είπαμε, θέλουμε 7 αυγά. Θέλουμε 7 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη για τον καφέ. Θέλουμε καφέ εσπρέσο. Εμένα ήταν περίπου τα 3/4 από το φλιτζανάκι που έχω εδώ. Δεν ήταν γεμάτο. Και έβαλα άλλα 3 τέτοια βραστό νερό και τις 3 κουταλιές ζάχαρη που είχα φυλάξει. Και θέλουμε και κακάο. Στην αρχή είπαμε θα χτυπήσουμε, θα χωρίσουμε τους κρόκους με τα σπράδια. Θα ρίξουμε τους κρόκους στο μίξερ, τους 7, με τις 7 κουταλιές ζάχαρη. Θα τα δουλέψουμε πάρα πολύ καλά. Και μετά θα ρίξουμε, είπαμε, 3 κουπάκια, δεν σας το είπα, μασκαρπόνε, τυρί. Με το κουτάλι της σούπας θα ρίχνουμε κουταλιά-κουταλιά, να ενσωματώνεται πολύ καλά με το μείγμα στο μίξερ. Και αφού δούμε ότι έχει αφρατέψει και έχει γίνει πολύ ωραίο, θα σταματήσουμε το μίξερ και θα χτυπήσουμε 4 σπράδια, όχι 7 που είχαμε από τα αυγά, τα 4. Τα 3 θα τα πετάξουμε. Θα τα χτυπήσουμε σε μαρέγκα. Θα κάνουμε μια ωραία σφιχτή μαρέγκα. Θα βγάλουμε τον μπολ από το μίξερ και όπως είναι. Θα ενσωματώσουμε τη μαρέγκα λίγη-λίγη και με μια μαρίζ θα ανακατώνουμε ελαφριά. Από κάτω προς τα πάνω για να μην μας φύγει ο αέρας. Όταν τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία θα βάλουμε την κρέμα μας στο ψυγείο, όχι πολύ, 1-2 λεπτά. Και μετά στο πυρέξ θα στρώσουμε μία πάρα πολύ λεπτή στρώση από την κρέμα και θα αρχίσουμε να βάζουμε τα σαβαγιάρ.
Μου πήρε 2 πακέτα ακριβώς σαβαγιάρε, εκτός από 3 που μείνανε. Τι κάνουμε? Ετοιμάζουμε τον καφέ με το βραστό νερό, τις 3 σκούπες όσο ήταν και ο καφές, και βάζουμε και τις 3 κουταλιές ζάχαρη. Ανακατώνουμε να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη και αρχίζουμε, παίρνουμε ένα-ένα σαβαγιάρ, το βουτάμε, απλά το βουτάμε, το στραγγίζουμε λίγο με το χέρι μας, θα το δείτε στο βίντεο, όχι να το λιώσουμε, απλά να φύγουν τα πολλά νερά, γιατί αν μείνουν θα τα βρούμε μετά στο γλυκό. Κάνουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία, βάζουμε την πρώτη στρώση σαβαγιάρ, βάζουμε τη μισή κρέμα που έχουμε, την απλώνουμε καλά, άλλη μια στρώση σαβαγιάρ, την υπόλοιπη κρέμα που έχουμε, και από πάνω βάζουμε κακάο. Αυτό είναι το τιραμισού, το γνήσιο της Ιταλίας. Άρτια φιχθής από το Μιλάνο. Μας το έστειλε μία φίλη από το Μιλάνο και επειδή το έχω ξαναφάει, είναι φοβερό γλυκό. Αν σας άρεσε τώρα αυτή η συνταγή, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στην Κουζίνα της Λίτσας, χτυπήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, να ακούσω και τα σχόλιά σας, και μια κοινοποίηση θα την ήθελα να μας μάθουν και οι φίλοι σας, να έρθουν στην παρέα μας. Ευχαριστώ.